Σημαντικό είναι αυτό που θέλουμε να χτίσουμε. Μπορεί να έρθει μία νίκη, μπορεί να έρθει μία ήττα. Θέμα είναι ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό με φιλοσοφία νικητή. Όπως είδατε, αγωνιζόμαστε με παίχτες μικρούς σε ηλικία, γιατί πιστεύουμε σε αυτό και είναι το βασικό πλάνο που θέσαμε με τη διοίκηση φέτος. Βγάζουμε μέσα στο γήπεδο ενέργεια, πάθος. Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς και μπορώ να πω ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για αυτό που δείξανε στο γήπεδο, αλλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ δύσκολα θα χάνει αυτή η ομάδα. Επίσης, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο προπονητή, ο οποίος είναι και εξαιρετικός προπονητής, αλλά και εξαιρετικός χαρακτήρας. Φετινός στόχος της ομάδας. Κοιτάξτε να δείτε. Ο στόχος της ομάδας είναι με πλάνο διετίας, τριετίας. Ο στόχος είναι η ομάδα να αρχίζει να χτίζεται, γιατί ξέρετε το σπίτι χτίζεται από κάτω από την πλάκα και μετά να μπουν οι όροφοι. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι εμείς θέλουμε να χτίσουμε φέτος, ώστε αυτή η ομάδα να παίξει τη γάμα εθνική σε 2-3 χρόνια με παίχτες οι οποίοι δεν θα στοιχίζουν 10 και 15 χιλιάδες ο καθένας και τα μπάτζια θα ξεπεράνε τις 150 χιλιάδες, αλλά θα στοιχίζουν πολύ λίγα λεφτά για να παίξουν για παραπάνω.